πρέπει προφανώς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον τομέα αυτών, πρέπει να ενώσουμε τις γνώσεις μας, έχουμε να διδαχθούμε η μένα από τους δε. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να αντιληφθούμε, και νομίζω ότι η σημερινή υπογραφή το δείχνει, ότι από κοινού μπορούμε πολύ καλύτερα να ανταποκριθούμε στις πολύ μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο εμπόριο, στην σημερινή συγκυρία. Τα προϊόντα τα μεσογειακά, τα προϊόντα τα ελληνικά, τα προϊόντα τα ιταλικά πρέπει να βγουν στις διεθνείς αγορές, και για να βγουν στις διεθνείς αγορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις, πρωτοφανείς προκλήσεις. Άρα από κοινού μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα από ότι ο καθένας μόνος του ξεχωριστά. Είναι από το σουπιάνο πιλατεράρα. Πραγματικά οι προσπάθειες πρέπει να είναι από κοινού. Οι διμερείς σχέσεις των κρατών μας βασίζονται σε θέσεις οι οποίες είναι, αποτελούν θεμέλιο σε ό,τι αφορά τα πιστεύω και τις απόψεις μας. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο στον οποίο και βιώνουμε, η σημασία των περιφερειών πραγματικά είναι πρωτίστης και θεμελιώδης σημασίας. Θα πρέπει για να υπάρξει λοιπόν σταθερότητα, προς την οποία και στοχεύουμε, να δώσουμε εμείς το καλό παράδειγμα, πρώτα να τακτοποιήσουμε κατά του οίκου μας, και μιλάω για την Ιταλία, και δευτερευόντως να είμαστε και εντάξει στις σχέσεις με τους γειτονές μας. Και επειδή μιλάμε για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, για τη σταθερότητα στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, ποιος είναι ο καλύτερος συνομιλητής για την Ιταλία από ότι η Ελλάς, η οποία γεωγραφικά γυμνιάζει με την Ιταλία και ιστορικά συνδέεται με μακραίους δεσμούς. Πριν από τους δύο αυτούς τομείς της εμπορίας και των αγορών, προϋπάρχει ο βασικός τομέας της παραγωγής. Εδώ θα πρέπει πραγματικά να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να πούμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση, και η υλοποίηση σήμερα αυτής της υπογραφής δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πραγματικότητα η οποία γίνεται σήμερα χάρη στις προσπάθειες του Υφυπουργού του κ. Πιτσιόρλα, διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει μια έξοχη ταυτότητα μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας, πράγμα το οποίο μπορεί να είναι συγχρόνως πλεονέκτημα και μειονέκτημα συγχρόνως. Θα εργαστούμε από κοινού προκειμένου να φέρουμε κοντά τις ελληνικές και ιταλικές επιχειρήσεις του κλάδου, ώστε να αναπτυχθεί μια συστηματική δικτύωση και συνεργασία. Το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο θα υπογράψουμε μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος αποτελεί μόνο μία, την πρώτη ψηφίδα, αν θέλετε, στο μεγάλο αυτό μοσαϊκό. Σε επίπεδο λοιπόν Μεσογείου θα πρέπει να εμείς οι αγορές των μεσογειακών χωρών να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί στις Βρυξέλλες και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. For you to have, and we have the same one just to represent our collaboration. Next one.